ξανέβηκε φέτος και πάλι μια ιστορική ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα, θα έχουμε τη χαρά σε πολύ λίγο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Γιώργο Μπόκια, για να μας μιλήσει για την ομάδα, πώς τα κατάφερε φέτος και επανήλθε στις κατηγορίες, στις ημιεπαγγελματικές, ας το πούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κύριε Μπόκια, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά στους ακροατές σας και εσάς. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την ομάδα, την ιστορική μας ομάδα που όντως πέτυχε μετά από 5 χρόνια να επανέλθει στις εθνικές κατηγορίες. Τι έγινε και τώρα? Και πιστέψτε με, ήταν πάρα πάρα πολύ για τον ΠΑΣ Πρέβεζα αυτό και την ιστορία αυτής της ομάδας, 5 χρόνια στο Είχατε και γερή κόντρα από ό,τι βλέπουμε από το θρίαμβο Λούρου. Δεν ήταν εύκολα δηλαδή τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα με μια τόσο μεγάλη ιστορία και δυναμική, πώς έπεσε τα τελευταία 5 χρόνια έτσι στα αεραστεχνικά, στην τοπική κατηγορία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα που είναι από τα παρελκόμενα, να το πω έτσι, της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που διέπει την Ελλάδα. Σίγουρα το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και αυτό έχει πληγεί πάρα πάρα πολύ. Μέσα στις ομάδες τις οποίες βρέθηκαν και αυτές στη δίνη την οικονομική ήταν και η ομάδα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Δεν είναι εύκολο να στηριχθούν ομάδες, ειδικά όταν δεν υπάρχει και καμία ανταπόκριση από την πολιτεία, μόνο με παράγοντες τοπικούς και να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν οι ομάδες. Αυτό το ανέκδοτο με την πολιτεία μου άρεσε που είπατε. Από τα επιτυχημένα. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ανέκδοτο είναι το να περιμένεις να σε βοηθήσουν, δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας ο Νικόλας Οκολιτάς, με τον οποίο έχετε μιλήσει και τηλεφωνικά για να προετοιμάσετε αυτή τη συνέντευξη. Έχει στοιχεία για την ιστορική πορεία του ΠΑΣ Πρέβεζα και θα ήθελα να μας τα καταθέσει λίγο για να ξεκινήσουμε και την συνέχεια της κουβέντας μας. Να ξεκινήσουμε και για να τα συνεχίσει και ο κύριος Μπόκιας προφανώς. Κύριε Μπόκια, από ό,τι βλέπουμε, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1963 από τη συγχώνευση 2 τοπικών σωματείων του νομού Πρέβεζα, τη ΑΕ Νικόπολης και τη ΑΕ Πρεβέζης, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Η ομάδα μας είναι από τις σίγουρα οι πλέον επιτυχημένοι και οι πλέον λαοφιλείς σε όλα τα σπορ, σε όλο το νομό της Πρέβεζας, όχι μόνο στην πόλη της Πρέβεζας. Είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες. Έχει αγωνιστεί πάρα πάρα πολλά χρόνια και έχει προσωπήσει και την πόλη και το νομό, όπως σας είπα, στις εθνικές κατηγορίες. Και φέτος, με την επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας, θα επανέλθει εκεί που της αρμόζει. Θυμάστε την υψηλότερη διάκριση της ομάδας, ποια χρονιά και πού? Έχω την αίσθηση, στο κύπελλο θυμάμαι ότι ήταν πριν περίπου 10 χρόνια, όταν είχε φτάσει μέχρι τους, στο κύπελλο Ελλάδος είχε φτάσει μέχρι τους 8. Και αποκλείστηκε από το Θρασίβουλο, έτσι. Και αποκλείστηκε από το Θρασίβουλο, ναι. Στο πρωτάθλημα ξέρω ότι έχει φτάσει, η στιγμή που θυμούνται περισσότερο είναι ένα μπαράζ με το Λαβαδιακό, στο οποίο έχασε την άνοδο στη Β' Εθνική. Έχει αγωνιστεί στη Β' Εθνική σε περιόδους βέβαια που η διάρθρωση των πρωταθλημάτων των εθνικών ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Δηλαδή σε περίοδο που η Β' Εθνική είχε 4 ομίλους και ήταν στα πολύ πρώιμα χρόνια της ομάδας. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας είναι οι συνεχόμενες συμμετοχές της στη Γ' Εθνική. Και φυσικά οι τίτλοι που έχει κατακτήσει στο κύπελλο της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας ή στα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει εδώ. Ο κόσμος έρχεται, στηρίζει την ομάδα, η Πρεβεζιάννη είναι κοντά στο σωματείο σε αυτή την προσπάθεια που έκανε φέτος για να επανέλθει και πάλι στις εθνικές κατηγορίες. Ο κόσμος του ΠΑΣ Πρέβεζα διαχρονικά είναι δίπλα στην ομάδα και πραγματικά τον έχει ακολουθήσει και πάρα πάρα πολύ όλα τα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι και φέτος, όπως και πέρυσι, στα 2 χρόνια που είμαι εγώ τουλάχιστον πρόεδρος στην ομάδα, οι φίλαθλοι επανήλθαν, γιατί είχαν και αυτοί κάπως λίγο αποκοντευτεί με τις συμμετοχές της ομάδας στο Α τοπικό. Είδανε την προσπάθεια που έκανε και το συμβούλιο μας και νομίζω ότι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και αυτοί και στο τελικό με το θρίαμβο Λούρ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και σε όλη την πορεία αυτή των 2 ετών, στο να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Και φυσικά έχουμε οργανωμένους φιλάθλους, τους υπόκαμπους από το σήμα της ομάδας, οι οποίοι και αυτοί στηρίζουν την ομάδα και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Αλήθεια, το σήμα από πού βγήκε ο υπόκαμπος? Είναι το σύμβολο της πόλης της Πρέβεζας, ο υπόκαμπος. Ωραία. Και οπότε
Με αυτό. Και όπως έχω πει και πολλές φορές, ο υπόκαμπος είναι το μοναδικό ψάρι το οποίο στέκεται όρθιο. Και αυτό, και αυτό, αυτό συμβολίζει και την δυναμική της ομάδας μας. Δηλαδή, ότι πάντα και στις δυσκολίες στεκόμαστε όρθιοι, παίρνοντας δύναμη από το έμβλημά μας, τον υπόκαμπο. Το κυτρινό μαύρο χρώμα συμβολίζει κάτι ή ήταν θέμα τύχης η επιλογή των χρωμάτων? Κοιτάξτε, επειδή τα κυτρινό μαύρα του ΠΑΣ Πρέβεζα είναι ως χρώμα στην ομάδα από το 1963, από τότε που έγινε συνένωση από τα δύο σωματεία. Ίσως επειδή η Νικόπολη ήταν προσφυγικό σωματείο, έτσι, ίσως από εκεί να πήρε τα χρώματα. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ίσως επειδή η Νικόπολη είναι προσφυγικό σωματείο, από εκεί ίσως να πήρε τα χρώματα, που είναι και τα χρώματα του Βυζαντίου, ας πούμε. Αν και νομίζω ότι η Νικόπολη δεν είναι προσφυγικό σωματείο. Α, δεν είναι. Όχι, όχι. Η Νικόπολη είναι η Νικόπολη είναι η πόλη που είχε ιδρυθεί από την Κλεοπάτρα και τον Μάρκο Αντώνιο μετά την ναυμαχία του Ακτίου. Μάλιστα. Την ίδρυσαν εις ανάμνηση της νίκης που έκαναν απέναντι στον Ιούλιο Κέσσαρα. Αλλά και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, βέβαια, σήμερα, το οποίο μπορούν και επισκέπτονται οι τουρίστες της περιοχής μας. Να σου πω την αλήθεια, για τα χρώματα δεν είναι... Τώρα πρέπει να βρούμε κανένα παλιό από εκείνη την εποχή μας και το θυμάται να μας το πει. Ναι. Λοιπόν, οι στόχοι τώρα της ομάδας. Ωραία, του χρόνου ανέβηκε η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα και με τις αλλαγές που γίνονται, έτσι. Πού στοχεύετε, τι σκέφτεστε? Καταρχάς πρέπει να δούμε, γιατί ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Θα είναι τρίτη εθνική, θα είναι δέλτα εθνική, τι θα γίνει με την αντιάρθρωση? Σωστό. Είναι ένα θέμα. Αυτό βέβαια. Όπως και να έχει, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη δική μας την ομάδα και τις ομάδες που θα μετάσχουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, γιατί λίγο πολύ είναι ξεκάθαρο ποιες θα είναι οι ομάδες που θα είναι στον όμιλο, είτε αυτός είναι γάμα εθνική, είτε είναι με την αναδιάρθρωση, χωρίς την αναδιάρθρωση. Ο στόχος είναι η ομάδα να μπορέσει να σταθεροποιηθεί ξανά στην κατηγορία, να μην επανέλθει στο αλφα τοπικό. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, μια κατηγορία παραπάνω σημαίνει πολύ περισσότερα σε πολλά πράγματα. Και οικονομικά, έτσι. Και οικονομικά, σίγουρα πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και αγωνιστικά. Και νομίζω ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια και πολύ περισσότερος χρόνος από όλους στην ομάδα. Και φυσικά απαιτείται και περισσότερο, πώς να το πω, διάθεση από πολλούς. Δηλαδή, πλέον τα πράγματα είναι πιο κοντά στο επαγγελματικό παρά στο ποδόσφαιρο. Πάντως, το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι έχετε καταφέρει να κεντρήσετε το ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή, ότι η πόλη της Πρέβεζας έχει αγκαλιάσει την ομάδα και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια επανασυσπήρωση. Δηλαδή, γεμίζει το γήπεδο, το οποίο είναι, και είναι το δημοτικό στάδιο, έτσι, το Αθανασία Τσουμελέκα. Είναι το δημοτικό στάδιο Αθανασία Τσουμελέκα. Σας είπα και προηγουμένως ότι όντως ο κόσμος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα στην προσπάθεια αυτή. Και ο απλός κόσμος και οι οργανωμένοι, όπως σας είπα προηγουμένως. Και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα στον κόσμο για την επιστροφή της ομάδας στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ ότι θα στηρίξει σίγουρα την προσπάθεια της καινούργιας διοίκησης, γιατί η διοίκησή μας ολοκληρώνει την θητεία της και σε 15 μέρες θα έχουμε ξανά Γενική Συνέλευση προκειμένου να οριστεί καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Εσείς θα είστε πάλι υποψήφιος? Θέλω να είμαι και θέλω να βοηθήσω. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα είμαι. Ξέρω ότι θέλω να βοηθήσω και την ομάδα. Απαντήστε. Και για να επανέλθω, σίγουρα θα είμαι δίπλα στην ομάδα, όπως και να έχει. Όπως και να επανέλθω στο προηγούμενο που είπατε για την βοήθεια του κόσμου και για το δημοτικό στάδιο. Περιμένουμε και εδώ, ελπίζω πλέον αυτό να μην είναι ανέκδοτο, όπως είπαμε πριν, για τη βοήθεια της πολιτείας. Την εξαγγελία που έχει γίνει και από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος είναι Πρεβεζιάνος και φίλος της ομάδας, και από τον Δήμαρχο Πρέβεζα, τον κύριο Μπαΐλη, ότι στα πλαίσια ενός προγράμματος που υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορέσουν να εκταμιευτούν κάποια χρήματα προκειμένου να τοποθετηθεί το στέγαστρο
στο γήπεδο της ομάδας και να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται για το γήπεδο. Για να το δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα μας ενημερώνετε αν δεν γίνει αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν οι υποσχέσεις αυτές. Γιατί είναι άσχημο να μένουμε στις υποσχέσεις και είναι. Νομίζω ότι θα γίνουν. Νομίζω ότι θα γίνουν. Μακάρι. Να υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση και όλα θα γίνουν. Κύριε Μπόκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες στην ομαδάρα, έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε δυνατότητα στην ομάδα μας μέσω μου να ακουστεί στο Πανελλήνιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε με μία έκπληξη, εσείς μην κλείσετε για να ακούσετε και τον ύμνο της ομάδας. Ένα ωραίο τραγουδάκι. Ναι, ένα ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αντριωμένη θα ξανακουστεί ομάδα μου πας πρέβεσα η φωνή σου στη πόκα μου το νικητήριο σαλπίζεμα τα δυνατά σου βάλε κι αγωνίσου παντού μπροστά πάντα να νικάς πας πρέβεσα πας παντού μπροστά πάντα να νικάς πας πρέβεσα. Πας. Φτερά βάλε ομάδα στο παιχνίδι σου ο θρίαμβος να γίνει ο πυρετός σου στην Πρέβεζα την νίκη να χαρίσουμε και όρμα για να ζήσεις το όνειρό σου παντού μπροστά πάντα να νικάς. Πας Πρέβεζα, πας, παντού μπροστά, πάντα να νικάς. Πας Πρέβεζα, πας, παντού μπροστά, πάντα να νικάς. Πας Πρέβεζα, πας, παντού μπροστά, πάντα να νικάς. Πας Πρέβεζα, πας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε τώρα συνολικά στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Στην πρώτη κατηγορία, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, πρώτος ο ΠΑΣ Πρέβεζα με 77 βαθμούς, ακολούθησε ο θρίαμβος Λούρου, μετά Πανλευκάδιος με 58, Εθνικός Φιλιππιάδας με 55 όσο και ο Απόλλωνας Πάργας, 50 ο Οδυσσέας Νιδρίου, ο ΑΟ Καρδιάς 44, ΠΑΣ Στιέλα 40 και Αυνός Θεσπρωτικού 39, ΠΑΣ Δόξα Οροπού 34, ΑΟ Παλερού 31, ΑΟ Πλαγιάς 28, ΑΕΝ Σαμσούντας 26, Φορτούνα Βαλανιδωράχης 25, Αμβρακικός Φόνιτσας 20 και ΑΕΤΟ Αγιάς 20. Στο τελικό ο ΠΑΣ Πρέβεζα επικράτησε του θρίαμβου Λούρου και κατέκτησε το πρωτάθλημα ανεβαίνοντας στη ΓΑΜΑ, στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Θα δείξει η πορεία με την αναδιάρθρωση. Πάμε να δούμε και τι έγινε στη δεύτερη κατηγορία. Ο Νικόλας Κολιτάς είναι εδώ για να δούμε. Στον πρώτο όμιλο, Νικόλα, τι έγινε. Και εδώ φαίνεται ότι η πρωταγωνιστή ομάδα της Πρέβεζας, από ό,τι βλέπω, έτσι, ΑΕ Πρέβεζας, με 37 βαθμούς. 37 βαθμούς επίσης και ο ΠΑΣ Σφακιώτες. Ακολουθούν... Ίωνες, ακριβώς. Ναι. ΠΑΕ Λευκάτας με 28 βαθμούς. ΠΑΣ Παλιάμπελα με 23. ΠΕΑΣ Κατούνας με 22 βαθμούς. Δεν τα ξέρουμε τώρα και που ναι, τονίζεται ναι, το χειρότερο ναι. Είναι αυτό, 22, έτσι. Αναγέννηση Τσουκαλάδων. Τσουκαλάδων 6. Και ο ΑΟ Αγίου Πέτρου με 5 βαθμούς. Πήγε στον Άγιο Πέτρο με 5 βαθμούς. Ναι. Λοιπόν, αυτά στον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο. Προηγείται η Αναγέννηση Αχερουσίας με 39 τελείωσε, βαθμούς. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τέλος. Ναι. Τελείωσε, σωστά. Ακολουθεί η Θύελλα Σινόπης με 36. Ερμής Καναλίου με 30, ΑΟ Μύτικα με 29, Ηρακλής Αγίου Γεωργίου με 22, Ένωση Πάργας με 20, ο Απόλλων με 14 και ΠΑΣ Κρανιά με 11. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Έγινε ένα πρωτάθλημα play-off με 4 ομάδες, τις δύο πρώτες του κάθε ομίλου.
Οι Ίωνες με τη Θύελλα Συνόπης, ο Ερμής Καναλίου και οι Σφακιώτες. Στην πρώτη αγωνιστική κέρδισε η Θύελλα τους Ίωνες 2-0 και οι Σφακιώτες τον Ερμή 3-1. Στη δεύτερη αγωνιστική οι Ίωνες κέρδισαν 1-0 τη Θύελλα Συνόπης και οι Σφακιώτες τον Ερμή με 4-0. Μπράβο. Και έτσι φτάσαμε στο μεγάλο τελικό που έγινε ανάμεσα στη Θύελλα Συνόπης και τους Σφακιώτες. Πρέπει να ήταν match thriller, έτσι. Mm-hmm. 1-4 στα πέναλτι. Κανονικός αγώνας λέει και παράταση 1-1. Μάλιστα. 1-1 στο κανονικό αγώνα, δεν μπήκε κόλλη στην παράταση και πήγε μετά στα πέναλτι. Πας Φακιώτες κέρδισαν την άνοδο. Λοιπόν, φεύγουμε από το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Είναι ενίο πρωτάθλημα και των δύο περιοχών αυτό.